βλογκάκι σήμερα για το βαμβάκι. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την πτωφορία αυτού και για ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε, δηλαδή σε ένα φυτό βαμβακιού να εμφανίζονται δύο τύποι άνθεων. Λευκά άνθη και ροζ άνθη. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα γενικά για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Το βαμβάκι σαν φυτό είναι φυτό αυτογονιμοποιούμενο, δηλαδή δεν απαιτείται η παρουσία εντόμων για να γίνει η επικονίαση των άνθεων. Τα καρποφόρα όργανα του βαμβακιού είναι τα λεγόμενα χτένια. Τα χτένια, καθώς αναπτύσσονται, θα μετατραπούν σε λευκά άνθη. Την πρώτη μέρα που θα εμφανιστούν τα λευκά άνθη, για μία μέρα θα αρχίσει η γύρη από τους ανθήρες να πηγαίνει στο στήμονα, έτσι ώστε να γίνει η επικονίαση αυτών. Τη δεύτερη μέρα, τα άνθη θα αρχίσουν τα πέταλά τους να παίρνουν ροζ χρώμα. Την τρίτη μέρα, και εφόσον η επικονίαση έχει γίνει σωστά, το άνθος θα αποβάλει τα πέταλά του και θα αρχίσει να εμφανίζεται το πρώιμο καρύδι, το οποίο στη συνέχεια θα μεγαλώσει και σταδιακά θα αρχίζει να οριμάζει, ούτως ώστε κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου φυσιολογικά να ανοίξει και να μας δώσει σε όλους το γνωστό μας προϊόν, που είναι το βαμβάκι με την ίνα του που θα συγκομιστεί και στην πορεία θα πάει για οικοκυσμό. Και αυτή είναι η εξέλιξη από χτένι σε λευκό λουλούδι την πρώτη μέρα, ροζ άνθος τη δεύτερη, γονιμοποίηση αυτού και εμφάνιση του καρυδιού και στην ουσία μεγάλωμα και ορίμαση μέχρι να φτάσουμε στο τελικό στάδιο. Εσείς γνωρίζετε τις πληροφορίες αυτές σχετικά με την ανθοφορία του βαμβακιού? Γράψτε μας τα σχόλια τις εντυπώσεις σας για το βίντεο, καθώς επίσης και τις προτάσεις σας για περιεχόμενο που θα θέλετε να δείτε στο μέλλον στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ και με αυτόν τον τρόπο να στρίξετε το έργο μας. Από τους αγρονομίστας, ευχές για καλές παραγωγές. Καλή συνέχεια σε όλους.